αυτό που θέλουμε είναι να υποστηρίξουμε τα δικά μας, τα δικαιώματα της Ελλάδας. Τι θέλει η Ελλάδα από, από το Φύρον? Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις. Έτσι. Πρόπερση μπήκα στο μοναστήρι, το σήμερα λεγόμενο Μπίτολα. Η πρώτη ταμπέλα είναι Alpha Bank, ελληνική. Πήγα στο μπαζάρι τους, ελληνικές τράπεζες. Όλα τα μέσα ενημέρωσης τα κοντρολάρει η Ελλάδα, να μην πω εμείς, επειδή είμαι από το, και από το Καναδά εγώ. Τη στιγμή που έχουμε καλές σχέσεις, αυτοί έχουν καλή οικονομία, κερδίζει η Ελλάδα. Κερδίζουν και αυτοί και τα Βαλκάνια να γίνουν ένας σταθερός χώρος και να μην βλέπουν, α, τα Βαλκάνια πάλι αυτοί πλακώθηκαν, πάλι δεν μπορούν να βρουν λύση. Ναι, μα το θεωρούν ότι τα Βαλκάνια έχουν πει κατά το παρελθόν και ακόμα το λένε, ότι τα Βαλκάνια είναι πυρηνική αποθήκη. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα τουλάχιστον για πολύ χρόνο η Ελλάδα δεν ανήκει σε αυτό. Δεν ανήκει, σε αυτό, ναι, αυτό ευτυχώς. Ναι, έτσι. Και τώρα να τα βρούμε και με αυτούς και για κέρδος δικό μας. Πιστεύετε, κύριε Κάρα, ότι εσείς οι δικές σας οργανώσεις, οι μακεδονικές, είπαμε Μακεδονική Ομοσπονδία και όχι μόνο, με τις δικές μας, όπως ο κύριος Βαλιάτσος εκπροσωπεί την Μπαλακωνική Ομοσπονδία και όλους όσους τέλος πάντων έχετε οργανωθεί, ελληνικές οργανώσεις του Καναδά, της Αμερικής και όχι μόνο. Πιστεύετε ότι αν ενώσετε, αν βγάλετε ένα κεντρικό λάβαρο για όλες τις οργανώσεις και ενσωματωθούν, δηλαδή αποδεχθούν μια κοινή προσπάθεια δική σας στον Καναδά και στην Αμερική και λοιπά, θα διορθώσουν τα πράγματα, θα βοηθήσουν να διορθωθούν τα πράγματα? Πρέπει να ξέρουμε για ποιο μιλάμε. Η Παμακεδονική του Οντάριου μιλάει για τις Μακεδόνες του Καναδά, η Παμακεδονική Αμερικής για τους Αμερικανούς. Το σφάλμα που κάνουμε είναι ότι νομίζουν μερικοί, δεν κάνω το λάθος εγώ, ότι είμαστε Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας. Ή μιλάμε για το Κοινοβούλιο της Ελλάδας. Ή μιλάμε για τους Μακεδόνες της Φλόρινας, της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν αληθεύει καθόλου. Σωστά. Οι Μακεδόνες της Θεσσαλονίκης δεν με χρειάζονται εμένα να μιλήσω για αυτούς. Είναι ικανότατοι να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Ναι, αυτό αληθεύει και για τους άλλους Μακεδόνες, όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Αλλά μερικές φορές, όπως είπα, Μακεδονικές Αυστραλίας και Αμερικής, νομίζουν ότι ξέρουν περισσότερα από την Υπουργό Εξωτερικών, περισσότερα από την Ελλάδα, και έχουν καλύτερες λύσεις και διαφωνούν δημόσια σε πολύ χαμηλό επίπεδο με τις θέσεις της Ελλάδας. Η Παμακεδονική του Οντάριο, λυπάμαι που το λέω, είναι η μόνη που ασπάστηκε την θέση της Ελλάδας στην υπόθεση της ονομασίας και λέμε, μιλάμε για τον εαυτό μας και να μην γίνουμε υπουργοί ή να θέλουμε να γίνουμε υπουργοί εξωτερικών. Και το τονίζω αυτό. Έχετε δίκιο. Έχεις να προσθέσεις κάτι, Τάκη? Ναι, πέμπω για ένα λεπτό. Η Ομογένεια, όπως είπαμε, είναι ένας εκπρόσωπος, όπως είπαμε προηγουμένως, του ελληνικού κράτους, σαν εμπάστορ, και εκφράζει με συνέπεια και υπευθυνότητα την κοινή γραμμή. Εμείς οι σαν φορείς, είτε παμακεδονικοί, έχουν μια κοινή γραμμή που εκπροσωπεί η επίσημη Ομογένεια. Και αυτό κάνουμε, την κάναμε και σε μια διαδήλωση. Την έχουμε προβάλει. Έχουμε προβάλει, μόνοι στην Ελλάδα την προβάλαμε. Τι γίνεται, και Αντώνη, οι ομοσπονδίες, το Κογκρέσο και όλοι έχουν μια κοινή γραμμή, ασχέτως τι θέλει ο καθένας, που συμβαδίζει με τις γραμμές της ελληνικής κυβέρνησης. Έτσι. Ο σκοπός αυτής, σαν οικογένεια που είμαστε, είναι να επηρεάσουμε τις τοπικές κυβερνήσεις, έτσι. Να επέμβουν θετικά και με συνέπεια υπέρ των ελληνικών θέσεων. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και αυτό κάνουμε. Το κάνουμε και όπως είδαμε και στη Ρουμανία που... Στο Βουκουρέστι. Στο Βουκουρέστι υπήρχε από εμάς εδώ και μια κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με το Κογκρέσο. Εγώ ήμουν σε επαφή καθώς και με τη Ρουμανία εκείνη την ημέρα, με τον κύριο Μενεγά κλπ. Έτσι, σαν Ομογένεια, επεμβαίνουμε στις τοπικές κυβερνήσεις. Δεν, όπως είπε ο κ. Κάρας, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, ούτε Υπουργοί Εξωτερικών είμαστε. Εκπληρώνουμε τις επιθυμίες με συνέπεια του ελληνικού κράτους. Και εκεί τελειώνει η υπευθυνότητα και η γραμμή που μπορούμε να ακολουθήσουμε και το κάνουμε με αγάπη, με συνέπεια για την πατρίδα μας.
Αυτό θα πω. Να πω κάτι για αυτή την διαδήλωση στην Οτάβα, που έγινε εξαιτίας που ο Καναδάς αναγνώρισε το Φίρομ σαν δημοκρατία της Μακεδονίας μόνο για διμερείς σχέσεις, όχι στο παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή όταν έχουμε... Απλώς αυτοί το εκμεταλλευτήκανε και σου λέει... Ακριβώς. Ναι. Και έγινε μία μέρα μετά τις εκλογές στην Ελλάδα το 2007. Ναι. Και έτυχε να είμαι εδώ. Η διαδήλωση που κάναμε ήταν να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια μας με τη θέση του Καναδά. Ακριβώς. Να πούμε δηλαδή ο Καναδάς, ο Πρωθυπουργός... Δεν έπρεπε να προχωρήσει σε τέτοια... Έπρεπε να σεβαστεί την διαδικασία του ΙΕ. Δηλαδή είχε βρεθεί τρόπος λύσεως του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ήταν απρεπέστατο από τον Καναδά με τόσους Έλληνες να αποφασίσει να κάνει αυτή την απαράδεκτη... Το πήρανε πίσω τουλάχιστον. Δεν το πήρανε, αλλά και δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Δηλαδή απλώς ήταν ένα μικρό χαστούκι στους Έλληνες και το θυμόμαστε. Και Αντώνη, σε αυτό που είπε ο κύριος Κάρας, θα ήθελα να συνεχίσω να πω για τα αποτελέσματα αυτής της κινήσης που κάνει η Ομογένεια. Δεν το άλλαξαν, αλλά στο Βουκουρέστι με την πίεση, γιατί είχε πάει και ο κύριος Μενεγάκης και πιστεύω και ο επίσκοπος, τι έγινε. Στο Βουκουρέστι που είχα συνεχεία επαφή με τον κύριο Μενεγάκη, λεπτό σε λεπτό, ο πρόεδρος του Καναδά δεν πήρε θέση. Δηλαδή ήταν προδιατεθειμένος να συνεχίσει να αναδρομήσει. Μετά από την πίεση, από τη διαδήλωση και το σκέφτηκε πλέον και σου λέει. Και όταν ήρθε η στιγμή. Ουσιαστικά το πήρε πίσω. Το πήρε πίσω και με μια δυναμική παρουσία. Αυτό είναι ο ρόλος της Ομογένειας. Σωστά. Προσπαθούμε να πετύχουμε εκείνο που μπορούμε. Και ήταν επιτυχία η διαδήλωση. Πάντως, κύριε Κάρα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να συγχαρώ το συνεργάτη μας και εκπρόσωπο της Παλακωνικής Ομοσπονδίας. Εκλεγμένος, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, και του Κογκρέσου, το Οντάριο, ή του Τορόντο, Οντάριο νομίζω. Οντάριο, ναι. Του νομού, ας πούμε. Επαρχιακό. Ναι. Επαρχιακό. Ναι. Βέβαια, το Οντάριο είναι μεγαλύτερο και από την Ελλάδα. Ναι. Έτσι. Ναι. Για να βάζουμε τα πράγματα σε σωστή διάσταση. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και σαν Λάκωνας, που βοηθήσατε κάποιους συμπατριώτες μας μέσα από την παιδεία και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Ξέρετε τι λέει μια παροιμία, μάθε το φτωχό να ψαρεύει, μην του δίνεις ψάρι να φάει. Σωστά. Λοιπόν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θα του δώσει το ψάρι να φάει και μετά πάλι ξαναπεινάει. Ενώ όταν μάθει να ψαρεύει δεν θα πεινάσει ποτέ. Έτσι λοιπόν και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την απόφαση. Για μας ήταν μεγάλη τιμή εσείς να μας βοηθήσετε τα σχολεία αυτά τα τρία με ένα σημαντικό, δεν παίζει ρόλο το ποσόν, αλλά είναι σημαντικό το ότι σκεφτήκατε να δώσετε για βοήθεια για τους υπολογιστές κλπ. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς και γενικότερα τους Λάκωνες για την... Αισθάνθηκα σαν ο πιο σπουδαίος Μακεδόνας της γης αυτές τις μέρες. Για μας είσαστε. Και την υποδοχή που πήρα. Δηλαδή ήταν κάτι το απίστευτο. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ποιος το οργάνωσε αυτό το πράγμα. Ας είναι καλά ο Τάκης ο Γαλιάτσος. Μην το ξεχνάμε. Μας είχε όλο το κρέτο εδώ. Ελά, εντάξει, ο Νομάρχης έτσι κι αλλιώς είναι ο πρώτος πολίτης είναι έτσι κι αλλιώς. Το δικαιούται αυτό, που, ήταν αυτό που δικαιούται το έχει. Αλλά θα ήθελα να μην κλείνοντας να πω και ένα παραπονάκι, μου επιτρέπεις. Να χαλάσουμε την ωραία συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Κάρα. Απλώς θέλω ο τόπος που γεννήθηκα να είμαι υπερήφανος γι' αυτόν. Να είναι φιλόξενοι, να σέβονται την ιεραρχία της Ομογένειας, να σέβονται ότι η Ομογένεια διοικείται, αλλά όταν έρχεται όπως εμείς καλωσορίσαμε σαν Παλακωνικοί, σαν εκπρόσωποι του τόπου, να κάνουμε τη διαμονή του κυρίου Κάρας, σαν αδελφός Ομογενής, ευχάριστη και αυτό είπε ο ξένιος Ζεύς. Αλλά εγώ ζήτησα και από το Δημοτικό Συμβούλιο να αναδεχτεί τον κύριο Κάρα, μου το αρνήθηκαν. Και αυτό είναι το μόνο παράπονο που έχω, γιατί ένας επίσημος στον τόπο αυτό πρέπει να τον τιμούμε σαν φιλόξενη. Τώρα, γιατί μου πατάς τον Γάλλο. Με έχει
πικράνει λίγο. Εσύ γιατί... Εσύ πικράνει, αλλά εγώ τη φταίω να μου πατάς τον κάλο. Ναι. Όχι, ασόψατε και αυτό το πώς έχει μεταφερθεί το Δημοτικό Σχολείο ασχολείται με πράγματα τα οποία φέρνουν... Τα ξέρουμε. Σε ένα χρόνο... Σε ένα χρόνο...